Και καθώς εξελίσσονται τα παιχνίδια, αυτό το καλοκαίρι εμφανίστηκε και ένα καινούριο παιχνίδι από αυξημένες πραγματικότητες. Το Pokémon Go. Γι' αυτό έχουν ακουστεί πολλά. Αρχικά το παιχνίδι αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια συλλογή από φανταστικά ζωάκια, τα Pokémon, τα οποία κάποιος συλλέκτης τα είχε μαζί του στο κινητό τηλέφωνο. Το παιχνίδι αυτό παίζεται έξω, έξω από το σπίτι. Η λογική είναι απλή. Προσπαθώντας η εταιρεία να βγάλει τα παιδάκια, τα Αμερικανάκια που ήταν και λίγο πιο πακίσαρκα στο δρόμο για να περπατήσουν για να τρέξουν, τους επιβράβευε κάθε χιλιόμετρο με πόντους τα οποία αργότερα εξαγυρώνονταν σε ζωάκια. Αυτά τα Pokémon, τέλος πάντων. Αυτό δημιούργησε προβλήματα. Υπάρχουν καταγραφές ότι έχουν σταματήσει την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της Αμερικής ελαιοφόρου για να κυνηγήσουν ένα σπάκι με το σπάνιο ζωάκι. Έχουν φύγει άνθρωποι σε γκρεμό, ακολουθώντας αυτά τα ζωάκια, γιατί στην πραγματικότητα έχεις φύγει και περπατάς. Και μάλιστα μερικοί, επειδή παλιότερα να περπατήσουν, πήραν και τα αυτοκίνητά τους σαν ποδήλατά στα παιδιά. Και με το ένα χέρι οδηγούσαν και με το άλλο ήταν με το κινητό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα ατυχήματα έχουν συμβεί. Δεν έχω επιβεβαιώσει μια ιστορία που γράφτηκε ότι κάποιος έπεσε και στη λίμνη των Ιωαννίνων. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήταν απίθανο, μιας που μια μεγάλη και σειρά από σημεία που μαζεύονται τα Pokémon είναι γύρω-γύρω από τη λίμνη. Και σας το λέω αυτό γιατί το έπαιξα το παιχνίδι, ζητώντας που μου κάποιος βοήθεια, έπρεπε να απαντήσω. Δεν το γνώριζα. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Διαπίστωσα λοιπόν μέχρι το 6ο επίπεδο ότι όλα ήταν μια χαρά. Οπότε ήταν εντάξει. Στο 7ο επίπεδο όμως, μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα από το παιχνίδι να αναβαθμίσω τους χαρακτήρες και να πάω σε κάποια σημεία ενδιαφέροντος όπου γίνονται μάχες. Και ενώ πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή στο σπίτι μου πιθανώς θα έκανα μια ψηφιακή μάχη, ο μαθητής μια ψηφιακή μάχη με κάποιον άλλον που είναι χιλιόμετρα μακριά, στον κόσμο των Pokémon η μάχη πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο σημείο, οπότε οι δύο διεκδικητές πρέπει να βρίσκονται εκεί κοντά. Και θα πας να αγωνιστείς κάποιον που δεν ξέρεις. Ενδιαφέρον, δεν νομίζετε?